υπάρχει ένα τεράστιο κακό για τον τρόπο που άνθρωποι, ηγέτες, αιρετοί πολίτες, δήμαρχοι, αντιμετωπίζουν τον χώρο τους και τους πολίτες τους. Και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε να λέμε δήμαρχοι ότι η περιοχή μας θα γίνει χαβούζα γιατί θα έρθουν άνθρωποι. Όταν στην περιοχή αυτή οι καταμετρημένες χωματερές, οι ανεξέλεγκτοι, το ανεξέλεγκτο πέταμα σκουπιδιών και ενδεχόμενα από τον καθένα από εμάς, τα μπάζα από το σπίτι με μια ευκολία τα πετάμε και αν κάνουμε μια βόλτα, αυτό δημιουργεί ή κάνει την περιοχή χωματερή. Όχι οι 4.000 Ρωμά, ούτε οι 3.000 Δασοπόντιοι, ούτε οι 2.000 μετανάστες ή πρόσφυγες που θα έρθουν να φιλοξενηθούν στην περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς οι αριστεροί, να αποκαθιστούμε την τάξη. Να μιλούμε δηλαδή γι' αυτό. Πρέπει επίσης να μιλούμε για το ότι δεν μπορεί εμείς ως Έλληνες, έχοντας αυτό που είπε ο Χρήστος, αλλά όχι μόνο αυτό. Είμαστε γνωστοί για τη φιλοξενία μας. Δεν μπορεί λοιπόν στο παζάρι του πόσα θα πάρουν οι Δήμοι να παίζεται το αν το στρατόπεδο θα γίνει στο Αναγνωστόπουλος ή κάπου αλλού. Αν λοιπόν πάρει έναν καλό μπεζαχτά ο Δήμαρχος, καλός λοιπόν να γίνει το στρατόπεδο εκεί. Αν δεν πάρει αυτόν τον μπεζαχτά, τότε έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε βιασμούς, θα έχουμε εγκλήματα, θα έχουμε κακούς, θα γίνει την περιοχή χαβούζα. Και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε. Και πρέπει να μιλήσουμε ήρεμα, με επιχειρηματολογία και πολύ μαζί. Αυτός ο όρος που καταλαμβάνει τα δημοτικά συμβούλια, μετατρέποντας το ναό της δημοκρατίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είτε για τα δημοτικά συμβούλια, για τους χώρους των δημοτικών συμβουλίων, είτε για την Βουλή, να την μετατρέπουν σε έναν χώρο οχλαγωγίας, κατά τρομοκράτησης, όποιου ενδεχόμενα σκέφτεται να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί οι ξενοφοβικοί, αυτοί που ντύνονται την ελληνική σημαία και δεν έχουν ιδέα τι έχει συμβεί ώστε αυτή η ελληνική σημαία να μπορεί να εκμαρτύρει. Τι από αυτό τον εσμό έχει δώσει σε όλες τις περιόδους που η χώρα, η πατρίδα έχει υποστεί. Δουλείες, σκλαβιές, τι έχουν δώσει και τι έχουν προσφέρει στο να υπάρχει αυτή η σημαία. Και τι συνέβη ακριβώς εκείνη την περίοδο. Και με ποιον τρόπο οι χωρικοί, βλέποντας τους αντάρτες ή όποιον υπερασπιζόταν αυτή τη σημαία, με αλληλεγγύη τους στήριζε, τους φρόνιζε. Αυτά όλα λοιπόν, συντροφοί, είναι πράγματα που οφείλουμε να πούμε. Και οφείλουμε να τα πούμε τώρα. Το ζήτημα δεν είναι αν στο στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου ή κάπου αλλού θα γίνει το κέντρο φιλοξενίας. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να περάσουμε επιθετικά. Έχουμε καθυστερήσει 4 μέρες την ύπαρξη του κέντρου. Έχουμε καθυστερήσει 4 μέρες άνθρωποι να βρουν στέγη. Αυτόν τον χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι να τον αποκαταστήσουμε ως άνθρωποι. Θα ανακοινωθεί ο χώρος. Είτε θα είναι το Αναγνωστοπούλου, είτε θα είναι οποιοδήποτε άλλο χώρο. Εδώ να δούμε λοιπόν την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις σχέσεις αυτοί οι άνθρωποι προς αυτούς τους ανθρώπους που επί 4 μήνες, γιατί εμείς θέλαμε να κάνουμε τσαμπουκάδες στο Αναγνωστοπούλου, βρίσκονται στον δρόμο, στην πλατεία Αττικής, στο πεδίο του Άρεως, στα νησιά περιμένοντας, στο πλάζα περιμένοντας μέσα ή έξω από τα λεωφορεία, στην ιδωμένη μέσα στο κρύο κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή η διαβόητη, περιβόητη, η κάλλιστη συμπεριφορά ανθρώπων προς ανθρώπους. Και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε. Μια ενημέρωση σήμερα. Κατέβηκαν οι δήμαρχοι κάτω στην κυβέρνηση προκειμένου να συζητήσουν εναλλακτικές προτάσεις. Μακριά από τον κόλο μας, συμπαθάτε μου, και ας μιλήσω στο Μούτι. Οι προτάσεις που κάναν ήταν για το στρατόπεδο Καμπάνι, θα ρίσκει εκεί δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει
κοινό που θα αντιδράσει, θα έχουμε περιθώριο αυτές τις 4 μέρες να γίνουν 8, να γίνουν 10, και όχι γιατί μας πιέζουν οι Ευρωπαίοι να έχουμε έτοιμα τα hot spot. Γιατί η δική μας η ανθρωπιά δεν μπορεί να αντέξει πλέον. Όσοι διασώζονται να συνεχίζουν να κοιμούνται στους δρόμους, ως επέτες, ως πεταμένα, ως ξέβαρκα σκυλιά. Όχι, η ανθρωπιά μας αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσουμε.